Γεια σας, εδώ ο Λουκάς από το Greek Nea. Πριν να ξεκινήσουμε στο επόμενο βίντεο, θα σας παρακαλούσα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, πατώντας εγγραφή και μετά το κουδουνάκι και όλες. Ας ξεκινήσουμε τώρα με το επόμενο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να καθαρίζουμε τον υπολογιστή μας από άχρηστα αρχεία, ή καλύτερα το σκληρό δίσκο. Με το καιρό θα έχετε παρατηρήσει ότι ο σκληρός σας δίσκος έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και αυτό γίνεται επειδή όταν κατεβάζουμε αρχεία ή κάνουμε εγκατάσταση προγράμματα ή ενημερώσεις, μένουν πολλά άχρηστα αρχεία στο σκληρό δίσκο. Και αυτό πρέπει να γίνει τακτικά ή χειροκίνητα. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Στο τοπικό σας δίσκος, στη δική μου περίπτωση είναι το C, πατάμε με το δεξί του ποτικιού και κάνουμε κλικ ιδιότητες. Στο παράθυρο που θα ανοίξει θα κάνουμε κλικ που λέει εκαθάριση δίσκου. Περιμένουμε λίγα λεπτά μέχρι να γίνει ο υπολογισμός. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να διαρκήσει και ώρες αυτή η διαδικασία, και εδώ όπως βλέπετε μας βγάζει μια λίστα με φακέλους που μαζεύουν άχρηστα αρχεία, και εδώ όπως βλέπετε είναι προσωρινά αρχεία. Τσεκάρουμε αυτό, τσεκάρουμε κάδος ανακύκλωσης και τα άλλα. Στη δική μου περίπτωση είναι πολύ λίγα τα megabyte, γι' αυτό δεν τα τσεκάρω, τα αφήνω. Ενώ αν στη δική σας περίπτωση αυτά είναι με πολλά megabyte ή gigabyte, πρέπει να τα τσεκάρετε όλα για να γίνει ο καθαρισμός. Και εδώ όπως λέει από κάτω, λέει συνολικός χώρος που κερδίζετε είναι 58 gigabyte. Στη δική σας περίπτωση αυτό μπορεί να είναι παραπάνω, μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω. Είναι ανάλογα με τα πόσα άχρηστα αρχεία έχετε εσείς στο σκληρό δίσκο. Αυτός ο τρόπος συναισθήνεται να γίνει μια φορά σε 6 μήνες, μια φορά το χρόνο. Είναι ανάλογα με τη κρίση του υπολογιστή που κάνετε εσείς. Αν σας αρέσει πολύ να κατεβάζετε διάφορα παιχνίδια, προγράμματα και μετά να τα ξαναβγάλετε πάλι ή να κατεβάζετε πολλά αρχεία, συναισθήνεται να το κάνετε αυτόν τον καθαρισμό κάθε 6 μήνες ή 2 φορές το χρόνο ή όποτε θέλετε. Δηλαδή αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι αυτός ο τρόπος δεν βλάπτει τον υπολογιστή σας. Αφού τα έχετε τσεκάρει αυτά που θέλετε ή όλα, πατάμε OK και βγάζει άλλο ένα παράθυρο που θέλει την βεβαίωσή μας. Πατάμε πάλι διαγραφή αρχαίων, περιμένουμε πάλι μερικά λεπτά, ενώ τώρα θα δείτε ότι από ελεύθερο 489 θα δείτε πόσο θα απελευθερωθεί. Όπως είδατε ήταν περίπου πάνω από 50 GB. Ευχαριστούμε που είδατε αυτό το βίντεο και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να επισκεφτείτε και στη σελίδα μας greekpavlanea.com. Γεια σας!